Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, παρέα, τη γνωστή ώρα, για να μιλήσουμε γενικότερα για τις σχέσεις των ανθρώπων. Είμαι η Μαρία, ελπίζω ότι το θυμάστε γιατί κάθε φορά συστήνομαι. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα λίγο πιο διαφορετικό σκηνικό λόγω εποχής. Προσπαθούμε και εμείς να μπούμε στο εορταστικό κλίμα. Έτσι κι αλλιώς σχετικά νωρίς ή αργά ο καθένας στολίζει όπως το αισθάνεται. Προσπαθούμε. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να μπούμε στο κλίμα των ημερών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε απόλυτα. Σε προσωπικό επίπεδο έχω έτσι μια ψιλοάρνηση, αλλά εντάξει, ας το αφήσουμε και ας πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι το σεξ, ο έρωτας, όπως θέλετε πείτε το, όπως το έχω ονομάσει εγώ, στην εποχή των αμαία. Αμαία. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι με αναπηρία. Ο τίτλος αλλάζει, έχει αλλάξει. Στην ουσία υποδηλώνει μια συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι ή θελημένα, ποτέ, άθελά τους πάντα από τη γέννησή τους ή στη διάρκεια, στην πορεία της ζωής τους. Θα μπορούσα να πω ότι μπορώ να το προσεγγίσω και λίγο από μέσα. Θα σας πω στο τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου το λόγο. Ήταν κάτι που με προβλημάτισε και με έχει προβληματίσει γενικότερα εδώ και καιρό, μέσα από τη συναναστροφή μου και σε προσωπικό επίπεδο με ανθρώπους που φέρουν αυτό τον τίτλο, που ονομάζονται άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ή άνθρωποι με αναπηρία, όπως λέγεται. Χρησιμοποιώ και τους δύο τίτλους αντίστοιχα, μάλλον και τα δύο επεξηγηματικά, αν μου επιτρέπετε. Το αμαία από μόνο του τα λέει όλα. Όλοι μας ανήκουμε σε αυτό που ονομάζεται ανθρώπινο είδος. Είτε θεωρούμε θα αρτιμελής, υγιής, είτε το αντίθετο. Και δεν ξέρω αν έχετε προβληματιστεί σχετικά με αυτό. Αν κάποιος που ονομάζεται αρτιμελής, στη σημερινή εποχή ιδιαίτερα, δυσκολεύεται να συνάψει μία σχέση, φανταστείτε πως για τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υπάρχει διαφορετικός βαθμός δυσκολίας και λίγο παραπάνω προσπάθεια ίσως χρειάζεται σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί καθημερινά συναντούμε ανθρώπους καθυλωμένους σε αμαξίδια ή χρησιμοποιώντας βοηθήματα ή ακόμα χειρότερα με αόρατες αναπηρίες να κυκλοφορούν ανάμεσα σε αυτούς που ονομάζονται αρτιμελείς, προσπαθώντας να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Προσπαθώντας να περπατήσουν, να γελάσουν, να μαγειρέψουν, να ψωνίσουν, να πάνε στον κινηματογράφο, να. Ποτέ όμως δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε αν αυτή η καθημερινότητα είναι λίγο διαφορετική για εκείνους και πώς γενικότερα είναι η καθημερινότητά τους, πώς είναι οι οικογενειακές τους σχέσεις, πώς είναι οι σχέσεις με τον σύντροφό τους, πώς λειτουργούν. Όπως σας είπα και πριν, αν υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας στη σημερινή εποχή σε ανθρώπους που θεωρούνται αρτιμελείς να συνάψουν σχέσεις, φανταστείτε ότι αυτός μεγαλώνει όταν το ένα μέλος της σχέσης ή και τα δύο μαζί αντίστοιχα βρίσκονται, φέρουν αυτό τον τίτλο των αμαία και θέλουν να λειτουργήσουν όπως όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχει διαφορά, θα μου πείτε? Όχι, δεν υπάρχει καμία. Οι άνθρωποι που
είμαστε σε αυτή την κατηγορία, λειτουργούμε το ίδιο ακριβώς όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε να γελάσουμε, θέλουμε να κάνουμε απλή την καθημερινότητά μας, θέλουμε να ερωτευτούμε, θέλουμε να βγούμε έξω στον δρόμο και να διεκδικήσουμε πράγματα, θέλουμε να διεκδικήσουμε πράγματα γενικότερα μέσα από τις σχέσεις μας, ερωτευόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πονάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν αλλάζει τίποτα. Όπως σας είπα, συγκαταλεγόμαστε όλοι στο ανθρώπινο είδος. Όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που στον δρόμο συναντούμε ανθρώπους που, όπως σας είπα και πριν, χρειάζονται ένα βοήθημα οποιοδήποτε τύπου για να λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους και στρεφόμαστε σε αυτούς λίγο έτσι περίεργα, να το πω. Σαν να τους λυπόμαστε, σαν να μας προκαλούν τον νύκτο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν ως αμαία, άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως είπα και πριν, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Σκεφτείτε λοιπόν το ενδεχόμενο, κάποιος να μην έχει γεννηθεί έτσι, αλλά στην πορεία της ζωής του, μέσα από μία πάθηση, να έχει υποχρεωθεί σε εισαγωγικά να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, να αναιρέσει πράγματα που μπορούσε να κάνει με διαφορετική ευκολία στην προηγούμενη ζωή του και να πρέπει να λειτουργήσει κάτω από συγκεκριμένους κανόνες που είτε του επιβάλλει η ίδια η πάθησή του, είτε η ίδια η πολιτεία, είτε ο περίγυρός του, είτε οι συνάνθρωποι του. Με προβλημάτισε, όπως σας είπα και στην αρχή, πολύ το θέμα του πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος που φέρει τον τίτλο στην ερωτική του ζωή. Η αλήθεια είναι πως αποτελεί ταμπού και οι άνθρωποι με τους οποίους επιχείρησα να συνομιλήσω, και στο ανδρικό και στο γυναικείο φύλο, αυτοί που ήταν απόλυτα ειλικρινείς, δυσκολεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο να μου πουν την άποψή τους και δυσκολεύτηκαν να είναι και απόλυτα ειλικρινείς. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν τους πίεσα επουδενή, έψαξα να βρω όπως κάνω πάντα και να διασταυρώσω γνώμες και απόψεις στο διαδίκτυο και εκεί με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα πως κάτι παγνοούσα, ότι στη χώρα μας έχει ενεργοποιηθεί ο θεσμός του σεξουαλικού βοηθού. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, επειδή εγώ δεν ήξερα τι είναι ο σεξουαλικός βοηθός, που βοηθάει ανθρώπους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως όλοι οι υπόλοιποι στην ερωτική του ζωή. Με τράβηξε η εξομολόγηση ενός νέου ανθρώπου σχετικά, που το κάνει επάγγελμα, που είναι η δουλειά του αυτή, δηλαδή έναντι κάποιας αμοιβής, προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους που είτε δεν μπορούν να συνάψουν σχέση, είτε είναι μέσα σε σχέση, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σεξουαλικά, δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η εικόνα, να με συγχωρέσετε λίγο για τη φωνή, υπάρχει αυτή η εικόνα στον έξω κόσμο. Θεωρούμε τους ανθρώπους που τους βλέπουμε λίγο διαφορετικά, ότι λειτουργούν σαν ασεξουαλικά αγγελούδια, ότι αυτοί δεν έχουν ανάγκες, δεν έχουν ορμές, δεν είναι η καθημερινότητά τους η ίδια, δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως εμείς. Λάθος, αυτό είναι λάθος, γιατί σας είπα ότι όπως ακριβώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που θεωρείται αρτιμελής και υγιής, έτσι ακριβώς αισθάνεται και ένας άνθρωπος που φέρει αυτό τον τίτλο. Δεν αλλάζει κάτι στα συναισθήματά του και στον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων γύρω του. Αλλάζει μονάχα το πώς τον βλέπουν, στο πώς τον βλέπουν οι ίδιοι και πώς νομίζουν ότι ο ίδιος αισθάνεται. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην μπορεί να μην κατανοούν ενδεχομένως τις ανάγκες τους και τις ανάγκες του ανθρώπου αυτού και να συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά. Επειδή πάλι επαναλαμβάνομαι και απομακρύνομαι λίγο από το θέμα που σας είπα, στην προσπάθειά μου λοιπόν να βρω παραπάνω πληροφορίες, ανακάλυψα τους σεξουαλικούς βοηθούς και ανακάλυψα ένα νέο παλικάρι που στην Ελλάδα δειλά-δειλά έκανε τα βήματα τα πρώτα έτσι για να μπορέσει να παράσει αυτές τις υπηρεσίες σε ανθρώπους. Θα μου επιτρέψετε, όπως σας είπα, να διαβάσω, γιατί δεν μπορώ, είναι δική του ομολογία, δεν θέλω να την διαστρεβλώσω. Θέλω απλά να σας μεταφέρω σε αυτό το κλίμα. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, η υπηρεσία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε έκφραση. Επειδή το κάθε άτομο είναι διαφορετικό και υπάρχουν τόσες σεξουαλικότητες όσα άτομα υπάρχουν στον πλανήτη.
Οπότε, στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι διαισθητική συνουσία, μασάζ, χάδια ή απλώς μια βόλτα στο πάρκο, όπου θα κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται σε μένα θέλουν είτε τον οργασμό, είτε τη συνουσία, αλλά όταν ερχόμαστε πιο κοντά, αυτό που αποζητούν περισσότερο είναι η συντροφικότητα με έναν άνθρωπο που πρέπει να είναι εκεί, που μπορεί να είναι εκεί, παρόν. Έχουμε την τάση να βλέπουμε τα άτομα με αναπηρία σαν αυτό που σας είπα πριν, ασεξουαλικά αγγελούδια. Όταν βλέπουμε κάποιον σε αναπηρική καρέκλα, δεν τον αντιμετωπίζουμε ως σεξουαλικό άτομο, δεν τον τσεκάρουμε με τον ίδιο τρόπο που θα κοιτάξαμε κάποιον μη ανάπηρο. Συνήθως, είτε χαμογελάμε, είτε στρέφουμε το βλέμμα μας μακριά, σαν να μην είναι μέσα στο κοινωνικό ερωτικό παιχνίδι. Αυτή η αντιμετώπιση είναι περισσότερο θέμα άγνοιας ή ακόμα και θέμα συνήθειας. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε πως τα αμαία έχουν άλλα προβλήματα πιο επίγοντα από το σεξουαλικό ή δεν έχουν καθόλου σεξουαλικές ανάγκες. Εξαιτίας αυτής της ψευδούς πεποίθησης, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας βιώνει ένα διαρκή σεξουαλικό αποκλεισμό. Ούτε για γέλια λοιπόν, ούτε για κλάματα. Αυτή ήταν η κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν τον ρώτησαν σχετικά με το επάγγελμά του. Και είναι η σημερινή πραγματικότητα. Κάποια από τις φράσεις του σας τις έχω ήδη αναφέρει στο δικό μου πρόλογο. Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που θεωρείται αμαία, όπως σας είχα πει στην αρχή? Μαρία Βουζουνεράκη. Η νύχτα στα μάτια των δειλών. Πάμε μια βόλτα. Κυκλοφορούν από την Άνεμος εκδοτική. Σκέψεις ενός ανθρώπου που το επάγγελμά του διαφέρει και είναι και θεωρείται ακόμα και αυτό λίγο ταμπού στη σημερινή κοινωνία. Μας είπε κάτι. Μας είπε ότι εκτός από το να κάνει σεξ, να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως βοηθός στο σεξ προκαλώντας οργασμό ή δεν ξέρω τι, οι περισσότεροι με το πέρασμα του χρόνου αποζητούν έναν άνθρωπο, όπως σε μια φυσιολογική σχέση που σιγά σιγά έρχεται και συντροφικότητα. Αυτό ζητούν από εκείνον. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορεί να του καλύψει και άλλες ανάγκες. Ότι όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, ότι ζητάνε όλοι οι υπόλοιποι. Ζητούν και οι άνθρωποι εκείνοι που, παρότι τον έχουν επιλέξει για συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην πορεία ζητούν κάτι παραπάνω από τον ίδιο. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ, αυτό που ήθελα να κρατήσω από όλο αυτό, είναι ότι αυτό που ήθελα να κρατήσετε εσείς από όλο αυτό, είναι ότι ο έρωτας, η επαφή, το σεξ, δεν διαφέρει από κάποιον που λειτουργεί σε φυσιολογικά πλαίσια, σε σχέση με κάποιον που βρίσκεται σε αμαξίδιο, χρησιμοποιεί βοηθήματα ή έχει κάποια άλλης μορφής αναπηρία. Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πολιτεία, από το κοινωνικό σύνολο, σχετικά με την κατηγορία αυτή των ανθρώπων,
Υπάρχουν κάποια στερεότυπα που κρατούν ακόμα περιορισμένους σεξουαλικά τους ανθρώπους εκείνους που έχουν ενταχθεί, όπως σας είπα και στην αρχή, άθελά τους πάντα σε αυτή την κατηγορία. Ξέρετε, είμαστε λίγο περίεργοι άνθρωποι, δεν είναι λίγες οι φορές που φουσκώνουμε από υπερηφάνεια και το διατυμπανίζουμε αν ένας άνθρωπος αμαία έχει κάποιο επίτευγμα είτε στην τέχνη, είτε στη λογοτεχνία ή στον αθλητισμό ή όλα αυτά, αισθανόμαστε υπερήφανοι, λέμε μπράβο και όλο αυτό και τι καλά. Ποτέ όμως δεν μπαίνουμε, όπως σας είπα, στη διαδικασία να δούμε τι αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται και από μόνοι μας, όταν τον επικροτούμε για τα τυχόν επιτεύγματά του, που δεν είναι λάθος αυτό, μόνοι μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, σκεφτόμαστε ότι αυτός ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που λειτουργεί διαφορετικά, άρα του αξίζει ένα μπράβο παραπάνω για αυτό που κατάφερε και μας έκανε να αισθανόμαστε έτσι. Μήπως όμως του αξίζει και ένα μπράβο παραπάνω για αυτό που καταφέρνει καθημερινά, σε σχέση με εμάς, που θέλει να κάνει πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν φυσιολογικά, όπως είναι το σεξ. Μήπως πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι μόνοι μας, όταν φουσκώνουμε από υπερηφάνεια και τον λέμε, και λέμε ότι αυτός όντας σε αναπηρικό αμαξίδιο που διάβασα πρόσφατα διακρίθηκε π.χ. στην ξυφασκία, ή αυτός εδώ όντας σε αναπηρικό αμαξίδιο εγγενίασε την έκθεση ζωγραφικής του και ήταν τα έργα του υπέροχα, ή έγραψε αυτό το βιβλίο και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Γιατί τους βλέπουμε μόνο έτσι και με αυτόν τον τίτλο? Και γιατί δεν τους επικροτούμε όταν προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο λίγο διαφορετικό, που εμείς οι ίδιοι συνεχίζουμε να συντηρούμε κατά αυτόν τον τρόπο? Σας είπα, είναι παρήγορο ότι οι νέες γενιές προσπαθούν να ξεφύγουν λίγο από τα στερεότυπα των προηγούμενων και να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, και αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Και η πολιτεία τώρα, εντάξει, λίγο καθυστερημένα για μένα έχει ξυπνήσει, τώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους αυτούς σε καθημερινή βάση. Επειδή όμως το θέμα μας δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι πώς λειτουργούν στην καθημερινότητα, αλλά πώς λειτουργούν ως σεξουαλικά όντα, θέλω να κρατήσετε αυτό που σας είπα και στην αρχή και στη μέση και θα το πω και τώρα. Δεν διαφέρουν σε τίποτα από όλους τους υπόλοιπους. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά τους. Δεν έχει αλλάξει τίποτα επειδή εμείς τώρα τους βλέπουμε σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα επειδή μπορεί να μην μπορούν να μιλήσουν το ίδιο καλά με πριν, ή να μην μπορούν να δουν, ή να μην μπορούν να ακούσουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στη λειτουργία του εγκεφάλου τους κατά κύριο λόγο, στα συναισθήματά τους, στη διάθεσή τους για ζωή, για σεξ και στην καθημερινότητά τους. Και όπως σας είπα, είμαι στη φάση που μπορώ να το προσεγγίσω λίγο εκ των έσω, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μου, στο πέρασμα των χρόνων, κλήθηκα να φέρω κι εγώ αυτό τον τίτλο, να συγκαταλέγω μέσα στους ανθρώπους που φέρουν τον τίτλο αμαία, και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη γι' αυτό. Δεν θα πω παραπάνω σήμερα γι' αυτό. Λίγο περίεργο το θέμα, λίγο δύσκολο, εύχομαι να προβληματίσει. Όπως σας έχω αναφέρει και το λέω σε κάθε εκπομπή, δεν είμαστε ειδικοί για να μπορέσουμε να δώσουμε κατευθυντήριες σχετικά με το τι προβάλλεται κάθε φορά, αλλά προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε πάντα μέσα από την καθημερινότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ενδεχομένως και μελλοντικά, γιατί υπάρχει πρόβλεψη για να γίνουν διάφορες περαιτέρω εκπομπές. Όμως το κομμάτι το πώς η ίδια η ζωή φέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους και πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τη σεξουαλικότητά τους, είναι κάτι που για μένα πρέπει να προβληματίσει το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε ξανά σε τέτοιο κλίμα, με γιορτινή διάθεση ως επιτοπλίστων, και περιμένουμε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε μια εικόνα για το τι κάνουμε εδώ κάθε Τετάρτη. Σας φιλώ, καλή συνέχεια!